Πολλοί μας θέτουν το ερώτημα. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας βρίσκονται σε πολλά σημεία του ορίζοντα. Η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει όλο και περισσότερες υποχρεώσεις στη λειτουργία του μηχανισμού του ΝΑΤΟ, όπως το κέντρο που συζητάμε σήμερα. Γιατί αντιδράτε? Δεν αποτελεί αυτό ενίσχυση του ρόλου της χώρας? Η απάντηση είναι ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις τονίζουν ότι δυναμώνει η επιθετικότητα της ελληνικής αστικής τάξης, αποσκοπώντας στην γεωστρατηγική της αναβάθμιση, την προώθηση των συμφερόντων της στην περιοχή, για το μοίρασμα της λίας των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, χώνεται πιο βαθιά στα παζάρια και τις διευθετήσεις που είναι σε εξέλιξη. Όλες οι πρόσφατες, αλλά και αυτές που έρχονται, αλληνοαμερικανικές συμφωνίες αποτυπώνουν την επιδίωξη για πιο ενεργητική εμπλοκή στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς με τη Ρωσία και την Κίνα. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε σύμπλευση με το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα αστικά κόμματα. Αυτό που αναφέρθηκε και ακούστηκε και σήμερα εδώ ως αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας υπηρετεί τα συμφέροντα των οικονομικών ομίλων και είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα του λαού μας. Η πολιτική της εμπλοκής στους συμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς είναι άκρος επικίνδυνη, μπλέκει το λαό μας σε αντιπαραθέσεις ισχυρών δυνάμεων και τον στοχοποιεί. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Η κυβέρνηση διέθεσε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και έδωσε γενικότερες διευκολύνσεις για την διεξαγωγή της μεγάλης άσκησης Defender Europe 2021 που αναπτύχθηκε προωθώντας νατοϊκές δυνάμεις στα Βαλκάνια αλλά και τα ευρωρωσικά σύνορα για την περικύκλωση της Ρωσίας ως πρόβα πολέμου από τη Βαλτική μέχρι και τη Μαύρη Θάλασσα. Η Ελλάδα συμμετέχει στη στρατηγική ΝΑΤΟ 2030 για την ανάπτυξη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ σε όλη την Υδρόγειο. Πριν 10 μέρες αναχώρησε μια πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων του αντιεροπορικού συστήματος μεγάλου βεληνικού Patriot για τη Σαουδική Αραβία. Επίσημη αιτιολογία η ενίσχυση της αεράμινας και της αντιπυραυλικής προστασίας του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας από πυραυλικές απειλές. Όμως, όπως αποκαλύπτεται σε αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως η Wall Street Journal, το αμερικάνικο Πεντάγωνο έχει αποσύρει ήδη τουλάχιστον 3 τέτοιες συστοιχίες από την περιοχή του κόλπου, συγκεκριμένα από την αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία, αφήνοντας ένα κενό. Η απόσυρση αυτή χαρακτηρίζεται ως κομμάτι της μεγαλύτερης προσπάθειας για κατεύθυνση περισσότερων δυνάμεων στον ειρηνικό κόντρα στην Κίνα. Αυτό ακριβώς το κενό πήγαν να καλύψουν οι συστοιχίες όπως οι ελληνικοί με ακριβοπληρωμένους από τον ελληνικό λαό αντιεροπορικούς πυράβλους. Σε αυτή την αποστολή είδε ο κύριος αρχηγός ΓΕΘΑ, αποχαιρετώντας τους στην Τανάγρα, την διατήρηση της ειρήνης και την προάσπιση της παγκόσμιας ασφάλειας. Η συμπόρευση της ελληνικής αστικής τάξης στα επιθετικά σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ επιβεβαιώνεται και από τον ίδιο τον Αμερικανό πρέσβη Πάιατ, που σε άρθρο του σε εφημερίδα με την ευκαιρία της πραγματοποίησης τη στρατιωτική άσκηση Συνίωχος 2021 έγραφε: «Σήμερα η αμυντική μας σχέση, εννοεί Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη. Τα κοινά μας συμφέροντα επεκτείνονται σε μια μεγάλη και στρατηγικά σημαντική περιοχή, από τη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, τον Περσικό κόλπο και πέρα από αυτόν. Βλέπουμε λοιπόν τον έμεσο ρόλο που παίζει η συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, πώς επιδράει στις εξελίξεις στον Ειρηνικό ωκεανό.
Η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ορμητήριο υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Ο λαός μας και άλλοι λαοί κινδυνεύουν και έχει ιδιαίτερη σημασία η προειδοποίηση της Ρωσίας και του Ιράν πως σε περίπτωση που υπάρξει κίνδυνος για την ασφάλειά τους θα τις πλήξουν με πυράβλους. Έχει τεθεί θέμα επίσης της μεταφοράς πυρηνικών όπλων στην Ελλάδα, στον Άραξο ή σε άλλη βάση. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Σήμερα συζητάμε την κύρωση δύο συμβάσεων που καθορίζουν τη λειτουργία του ολοκληρωμένου κέντρου αριστείας, αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, όπως μεταφράζεται ο αγγλόφωνος τίτλος του. Το κέντρο αυτό έλαβε τη διαπίστευση τον περασμένο Ιανουάριο και καταθέτει τη σύμβαση σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώνεται ένα οδηπορικό που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016 όταν έλαβε την αρχική απόφαση για τη δημιουργία αυτού του κέντρου. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κάνει κριτική σε αυτή τη σύμβαση. Όχι ότι έχει ουσιαστικές διαφωνίες για την δημιουργία της, αλλά μπήκανε και κάποια θέματα οικονομικά και τα λοιπά. Δηλαδή, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και ευρύτερα. Βάζουν στο στόχαστρο τον αντιπίνουν τον ελληνικό λαό. Μετά από όλα αυτά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει και τις δύο τις συμβάσεις. Ευχαριστώ.